Έχουμε πόνο μέσα, μεγάλο βαθύ. Πείτε μου λοιπόν. Θέλω βασικά να συλληπιθώ και τη μάνα αυτού του παιδιού με το αυτοκίνητο, το γρήγορο, το πορσικό. Εντάξει, δεν καταλογίζω ευθύνες στο παιδί. Εντάξει, δεν τους καταλογίζω ευθύνες καθόλου. Και αυτός δεν ήθελε να αποκλειρίσει την οικογένειά μου. Ελαφρύ να είναι και το χώμα που του σκεπάζει και τα άλλα τα παιδιά. Συλληπιτήρια και στη μητέρα του και στον πατέρα του. Και αυτά που λένε που είναι από πλούσια οικογένεια και αυτά, εντάξει, ο καθένας μας αν είχε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, και εμένα επειδή μου αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα, ήταν και ωραίος ο δρόμος, θα το τρέχα. Τώρα ήταν η κακιά η συγκυρία, η κακιά η στιγμή. Εντάξει. Τι να πω, ήθελε η Παναγία να πάρει τη γυναίκα μου, το παιδί μου και τους άλλους δύο. Εντάξει. Ελαφρύ να είναι το χώμα που του σκεπάζει μόνο παιδιά. Ήμουν σφιγμένος πολύ. Μπαίνω στις τουαλέτες 3 δευτερόλεπτα. Με το που βγαίνω, μάλλον με το που μπαίνω μέσα στις τουαλέτες, πήρα φωτιά. Έγινε έκρηξη. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε. Κάτι, νόμιζα ότι, από την τουαλέτα νόμιζα ότι έγινε η φωτιά. Ναι, μα έχετε και εγκάβματα, βλέπω, στο κεφάλι. Και σκύβω, βάζω την μπλούζα μου και κάνω έρπη. Για να προσπαθώ να βγω, μας θα μάθανε από το στρατό αυτά. Ήμουνα στα ΟΗΚ. Πέρασα διαβολοδομάδα και τέτοια διαβολοδομάδα στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου, ρε παιδιά, η χειρότερη εβδομάδα. Ο Θεός να μου δίνει δύναμη. Τέλος πάντων, βγαίνω έξω με τα χίλια ζόρια και με το που βγαίνω έξω προσπαθώ να πάω στη γυναίκα μου να την πω τι έχω πάθει. Ότι παραλίγο να κυγόμουν και βλέπω το αυτοκίνητό μου διαλυμένο στα δύο. Και δεν κατάλαβα ότι με χτύπησε άλλο αυτοκίνητο. Δεν το είδα, το Πόρσε δεν το είδα καθόλου. Βλέπω το αυτοκίνητό μου να είναι στα δύο και η δική μου μέσα καμένη. Λέω, έσκασε το τεπόζιτο, έγινε κάτι. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω να. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Και μετά από λίγο βλέπω και το άλλο το αυτοκίνητο στα χωράφια και τον άλλο τον νεκρό τον οδηγό. Και έπαθα σοκ. Λέω, κάποιος με χτύπησε. Αλλά πώς με χτύπησε και γιατί να φύγει, γιατί να. Έμεινα με τις απορίες. Μετά ήρθε. Πετάχτηκε και διαμελίστηκε, ο άλλος κάει και μέσα. Δεν διαμελίστηκε το άλλο το παιδί, το είδα μπροστά στα μάτια μου, ήταν μια χαρά. Απλά εντάξει, εννοείται από το τρακάρισμα έφυγε από το αυτοκίνητο. Νόμιζα ήταν η γυναίκα μου. Και το μπλουζάκι του. Και λέω δεν είναι η γυναίκα μου. Πρέπει να πάω πίσω στο αυτοκίνητο να σώσω τη γυναίκα μου. Τι να σώσω, ξέρω ότι έχουν πεθάνει, έχουν απαθρακωθεί. Τους φίλησα στο κεφάλι και τους δύο. Και εντάξει, λέω τι άλλο να πω. Τίποτα άλλο δεν μου έμεινε. Ούτε χαρτιά, ούτε άδειες, ούτε κάρτες, ούτε οικογένειά μου βασικά. Τι να πω τώρα, όλα τα άλλα. Λέγεται ότι περιμένατε κι άλλο παιδάκι. Ήταν έγκυος ο σύζυγος. Κάναμε προσπάθειες, ναι. Δεν ήταν έγκυος όμως. Δεν ήταν έγκυος. Κάναμε προσπάθειες, απλά το παρερμηνεύσαν τα παιδιά. Κάναμε προσπάθειες να πάμε και για δεύτερο παιδάκι.